Από το πίσω κάθισμα του καταστραμμένου γιοταχία επεγκλωβίστηκε νεκρός ένας 64χρονος Χανιώτης. Η οδηγός και δύο ακόμη συνεπιβάτηδες κατάφεραν να βγουν ζωντανές. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής κάτω από συνθήκες αδιευκρίνιστες. Η οδηγός έχασε τον έλεγχο, το γιοταχή εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες, ωστόσο για τον 64χρονο ήταν ήδη αργά. Υπάρχουν όρια ταχυτήτων και δεν μπορεί να πηγαίνεις. Εγώ δεν είμαι κριτής, δεν είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, δεν μπορώ να το γνωρίσω. Αλλά ένα αυτοκίνητο που είναι στραπατσαρισμένο όπως αυτό μου δίνει να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα και μέχρι εκεί σταματάω. Με αφορμή την αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων στους δρόμους της Κρήτης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων χτύπα καμπανάκι προς όλους τους οδηγούς. Βλέπω δυστυχώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πού τρέχουμε. Για σκεφτείτε λίγο όπως τρέχετε. Αν φρενάρετε, πού θα πάτε. Πού θα πάτε, αν φρενάρετε. Εδώ στην Κάπα Μάνου, που είναι ο δρόμος στενός, τρέχουν με 80 χιλιόμετρα και 100. Και αν φρενάρουνε, τότε τα κλάψουν μανούλες. Άρα λοιπόν, μία συνέστηση του πού πάμε, πώς τρέχουμε και πού θα σταματάμε αν φρενάρουμε. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, δεκάδες τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν καταγραφεί στους δρόμους της Κρήτης, με την τάση την περίοδο του καλοκαιριού να είναι αυξητική. Ας προσέξουν λιγάκι οι οδηγοί. Παράκληση. Αρκετό πόνο έχουμε στην Κρήτη. Αρκετό πόνο. Έχουν διαλυθεί αρκετές οικογένειες. Να φρονιμεύσουμε λιγάκι, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Αυτή η επιθετική οδήγηση να σταματήσει. Δεν κάνουμε τίποτα. Πόσο θα τρέξει, άνθρωπέ μου, πόσο θα πα. Πόσο παραπάνω θα πας και πόσο πιο γρήγορα θα φτάσεις, πιο γρήγορα. 5 λεπτά. Τι έγινε. Με τη δραματική αύξηση των νεκρών από τροχαία, η Κρήτη είναι πρώτη περιφέρεια πανελλαδικά σε δυστυχήματα.